γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου σταθμός ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών ονομαστικής ισχύως 150 ΜΒ και των συνοδών έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού της εταιρείας Τέρνα Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ στη θέση Τσιοκάνα της ΔΕΛΤΑ ΕΕ Βαλτετσίου, είναι το 9, του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Η συγκεκριμένη μονάδα έχει ισχύ 150 ΜΒ, επομένως σε σχέση με αυτήν για την οποία συζητήσαμε στη Δόριζα την προηγούμενη φορά, είναι 40% μικρότερη. Γι' αυτό και η τελική αδειοδότηση είναι θέμα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιωνίου και όχι του Υπουργείου. Και χωροθετείται στην περιοχή πάνω ή πίσω, αν θέλετε, από την μονάδα της διαχείρισης απορριμμάτων στην Παλαιόχουνη. Η εισήγησή μας είναι θετική για τη συγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν τα προβλήματα τα οποία είχαμε διαπιστώσει σχετικά με τη χωροθέτηση της προηγούμενης μονάδας στη Δόριζα. Δηλαδή, έχει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση από οποιονδήποτε πιθανό οικισμό που είναι κοντά εκεί. Οφείλω να πω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίπολης έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά στα πλαίσια της διαβούλευσης, ενώ η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είχε γνωμοδοτήσει κατά πλειοψηφία αρνητικά, ψέματα, είχε αποφασίσει κατά πλειοψηφία ότι θα συνταχθεί με την απόφαση που θα ελάμβανε το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνέχεια, με μειοψηφία η οποία ήταν κατά της περιβαλλοντικής μελέτης. Επαναλαμβάνουμε το ότι είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι υπέρ της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κατά την άποψή μας, και επανέρχομαι στην παρατήρηση που είχα κάνει πριν στα λεγόμενα του κυρίου Πουλοκέφαλου, η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ προφανώς θα πρέπει να συνοδεύεται και από τη δυνατότητα αποθήκευσή της για τη χρησιμοποίησή της όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Η συγκεκριμένη μονάδα, λοιπόν, η οποία δεν δημιουργεί τα προβλήματα κατά την άποψή μας που δημιουργούσε η μονάδα που ήταν κοντά στη Δόριζα και η οποία είναι μικρότερη, θεωρούμε ότι μπορεί να αδειοδοτηθεί και να γνωμοδοτήσουμε θετικά επ' αυτής. Έχει ένα ολόκληρο τεκμηρίωσης κείμενο, όπου σύμφωνα με αυτό που έχω μπροστά μου, ομόφωνα λέει όχι. Δεν λέει δηλαδή κατά πλειοψηφία. Και εμείς εδώ λέμε ότι η περιφέρεια, η παράταξη της Περιφερειακής Αρχής λέει ναι. Κύριε Λαμπρόπουλε, σας παρακαλώ, τι απαντάτε, και από εδώ και πέρα αρχίζει η ερώτησή μου και, συγγνώμη αν είπα και κάτι παραπάνω, τι απαντάτε στην γνωμοδότηση της περιφέρειας? Τονίζουμε, λέει η υπηρεσία, ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων ηλεκτροχημικής αποθήκευσης δεν είναι πλήρως μελετημένες και απαιτείται να πραγματοποιηθεί αρκετή έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα. Πώς γίνεται, ενώ η ίδια υπηρεσία λέει ότι υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει δυνατότητα μελετητικής επάρκειας? Στην πρόταση του κ. Νικολάκου που λέει για τους μελετητές, θα έλεγα ναι. Ας έρθει ένας μελετητής εδώ να μας εξηγήσει κάποια πράγματα που πιθανόν εμείς τα αγνοούμε, γιατί πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά τα κέρια ερωτήματα που βάζουμε, τι γίνεται με την πιθανότητα έκρηξης και με την πιθανότητα μιας πυρκαγιάς στα συγκεκριμένα πάρκα. 313 αιτήσεις πανελλαδικά, 25 εδώ στην Πελοπόννησο, στους τρεις νομούς. Λακωνία, Αρκαδία, Κορινθία. Πάρτε το υπόψη σας για τις γνωμοδότηση που δώσατε στο υλικό πάρκο στα σύνορα Κορινθίας Αργολίδας. Μιλάμε λοιπόν στην Αρκαδία, στην Πελοπόννησο για 25, 9 στην Αρκαδία, 2 στη συγκεκριμένη περιοχή, 3 στη συγκεκριμένη περιοχή Δημοτικής Ενότητας Βαλτετσίου και τα υπόλοιπα στην Μεγαλόπολη. Είναι πολύ κοντινές όλες αυτές οι αποστάσεις για τέτοια συσσόρευση κινδύνου. Γενικά, επαναλαμβάνω, δεν είμαστε αρνητικοί για οποιαδήποτε νέα τεχνολογία. Εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, όμως, είμαστε αρκετά προβληματισμένοι, γιατί δεν υπάρχει η σχετική εμπειρία. Και μάλιστα έχουν αναφερθεί και κάποια προβλήματα τα οποία έχουν συμβεί σε άλλες περιπτώσεις. Νομίζω όμως ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην περιοχή, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία τα οποία είναι αρνητικά.
Το πρώτο, εγώ που είμαι από την περιοχή, δεν είχα καταλάβει ούτε καν που ήταν αυτή η περιοχή. Νόμιζα στο Βαλτέτς, στο χωριό Βαλτέτς. Από την εισήγηση δεν καταλάβαινα τώρα στην περιοχή της Μπαλιόφωνης. Δεύτερο στοιχείο. Νομίζω ότι η επικινδυνότητα είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει. Όταν κοντά, όπως και προηγουμένως είπα, είναι ο οικισμός της Παλιόχουλης, αν και δεν ξέρω πού ακριβώς είναι από το οικόπεδο που θα μπουν αυτοί οι σωρευτές. Και δεύτερον, είναι η μονάδα απορριμμάτων που εκεί δουλεύουν αρκετά άτομα και δεν ξέρω κατά πόσο είναι και έφλεκτο όλο εκείνο το υλικό που έχει μαζευτεί εκεί στην περιοχή. Το καταλαβαίνετε όλοι ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί να οδηγηθεί η χώρα ολόκληρη, όχι μόνο εμείς εδώ στην Πελοπόννησο, στην κλιματική ουδετερότητα με τέτοια κενά. Τέτοια επικίνδυνα κενά ενεργειακής πολιτικής. Η Ελλάδα πληρώνει την αντιεπιστημονική και παράλογη απολιγνητοποίηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη με στόχο να προσδέσει την ηλεκτροπαραγωγή σε ιδιωτικές μονάδες με φυσικό αέριο. Αντίστοιχα, με το ξεπούλημα της ΔΕΗ και των ενεργειακών φορέων τους, μετέτρεψε από επιχειρήσεις κοινής ωφελίας σε οχήματα κερδοσκοπίας. Δεν υπάρχει καλύτερη τεχμηρίωση, κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχει προχειρότητα, σκοπιμότητα. Για να γίνουν όλες αυτές οι δουλειές με fast track διαδικασίες, έτσι σε θολά τοπία και σε θολά νερά, να μην ξέρουμε, λέμε, είναι δυνατόν η υπηρεσία να λέει αδειοδοτούμε επειδή ακριβώς δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται. Ποιες αποστάσεις ζητάτε? Η Δόρυς ήταν κοντά, η συγκεκριμένη αδειοδότηση είναι μακριά. Δεν γνωρίζουμε. Χρειαζόμαστε ρυθμιστικό πλαίσιο για την αποθήκευση. Χρειαζόμαστε αυτό που λέμε σε όλες τις ΑΠΕ, χωροθέτηση, να γίνει αναθεώρηση του ΕΣΕΚ. Να γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες και να πάμε συνολικά να δούμε το ζήτημα αυτό. Συνεπώς, θεωρώ ότι πρέπει να ψηφίσουμε όλοι κατά. Σε αυτή τη λογική, στηρίζουμε την άποψή μας, η οποία λέει ότι ασφαλώς και δεν μπορούμε να συνταχθούμε σε μια τέτοια εύκολη λύση, κάνοντας, γνωμοδοτώντας θετικά σε περιβαλλοντικές μελέτες, που όπως και οι υπηρεσίες αναφέρουν, αλλά και η επιστημονική κοινότητα στην Ελλάδα, δεν έχουν καμία εμπειρία και καμία θεσμική προστασία. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ναι. Και θα ήθελα, κλείνοντας, να σας πω ότι πριν λίγο ολοκληρώθηκε η αγόρευση του εισαγγελέα στο ειδικό δικαστήριο, όπου εισηγείται την αθώωση των τριών πολιτικά διοκόμενων και εμπλεκόμενων πολιτικών προσώπων, σε πλήρη αθώωση και με σκεπτικό ότι δυστυχώς του Παπαγγελόπουλου, του Παπά και της Τουλουπάκη, ότι η παρουσία και των τριών ήταν θετική συμβολή στο να αυξήσουν την οικονομική διαφάνεια της πολιτικής ζωής του τόπου. Είναι σε απόσταση, όπως είπε προηγουμένως, που δεν έχει καμία σχέση με τα περίπου 300 μέτρα που ήταν η Δόριζα. Κατά την άποψή μου, από όλη τη συζήτηση που ολοκληρώθηκε προηγουμένως για το θέμα, έχει γίνει σαφές ότι η πολύ μεγάλη πλειοψηφία όλων μας έχει διατυπώσει, τουλάχιστον αυτό κατάλαβα εγώ, διατυπώνει την άποψη ότι οι απαραίτητες για την ενεργειακή αυτονομία της χώρας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να συνοδεύονται από εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας. Απλώς πάβει να υπάρχει το συγκριτικό πλεονέκτημα του να έχεις ενέργεια από ΑΠΕ. Είναι λοιπόν κάτι που είναι ζητούμενο. Γι' αυτό και η εισήγησή μας γίνεται με αυτόν τον άξονα και με δεδομένο ότι μιλάμε για μια περιοχή η οποία έχει ελαχιστοποιημένους κινδύνους, διότι δεν βρίσκεται κοντά σε οικισμό, βρίσκεται μακριά, όπως υπόθηκε προηγουμένως. Και είναι σαφής η θέση αυτή, την ξέρουν όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι δυνατόν να έχουμε ανεμογεννήτριες χωρίς διαχείριση του ρεύματος, το οποίο μας δίνουν, χωρίς μπαταρίες δηλαδή? Γίνεται αυτό το πράγμα? Να έχουμε ανεμογεννήτριες και να μην έχουμε μπαταρίες. Και προφανώς θα έχουμε μπαταρίες στην Αρκαδία και σε άλλες περιοχές. Και σε άλλες περιοχές, συνάδελφοι, εγώ το λέγω λαϊκά, ώστε να καταλαβαινόμαστε. Διότι έχουμε εδώ πέρα εκατοντάδες ανεμογεννήτριες, οι οποίες μπήκαν χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό και προφανώς δεν ευθύνεται αυτή η Περιφερειακή Αρχή για αυτό το οποίο έχει γίνει γύρω-γύρω, και με συγχωρείτε, από αισθητική άποψη δεν είναι και ό,τι το καλύτερο. Εντάξει. Επομένως πρέπει να έχουμε. Αν έχουμε το συγκεκριμένο τεχνολογικό ζήτημα, την συσσόρευση ενέργειας σε ένα σημείο ή σε ένα άλλο σημείο, αυτό είναι ζήτημα, αλλά ΑΠΕ χωρίς μπαταρία δεν γίνεται.
Δεν γίνεται. Τώρα αν είναι στους Αραχαμίτες, στη Δόριζα ή λίγο παραπέρα κλπ. Είναι ένα ζήτημα. Αλλά μην αγορεύομαι. Και ξέρετε γιατί έχω ενοχληθεί. Και το λέγω χωρίς έτσι, κανένα πάθος. Διότι στην αγόρευσή μας βάζομαι το φόβο. Βάζομαι την ανασφάλεια. Προσέξτε, και το λένε τώρα άσχετοι άνθρωποι με τη συγκεκριμένη επιστήμη. Διότι μου είπε κάποιος από κάποια περιφερειακή ενότητα ότι θα γίνει έκρηξη. Θα σκοτωθούμε. Θα ρημάξουμε. Προσέξτε, ο φόβος και η ανασφάλεια σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Και από εκεί και πέρα λέμε ναι, αλλά είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τι είμαστε υπέρ, τελικώς, ή είμαστε κατά. Και εν πάση περιπτώσει στο επίπεδο των κυβερνήσεων, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, το ότι δεν μας δίνουν τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα είναι κάτι που μπορούμε με επιχειρήματα εμείς να το αντικρούσουμε και όσον αφορά την δική μας συμπεριφορά. Εγώ απευθύνομαι στη λογική και όχι στο θυμικό. Είναι επομένως καταψηφίζεται κατά πλειοψηφία.